Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου. Λοιπόν, στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για τη Θύελλα Γιου Δημητρίου. Η Θύελλα Γιου Δημητρίου μετέχει στον πρώτο όμιλο της Α κατηγορίας και στις 7 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής έχει 3 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες. Βρίσκεται στην 7η θέση με 11 βαθμούς, ισόβαθμη με τον Άταλο και το Ηράκλειο. Μαζί μας για να μιλήσουμε για την ομάδα έχουμε τον αρχηγό της Θύελλας, τον Θανάση Νταλάκα. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Θανάση, μέχρι στιγμής στις 7 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί έχετε 3 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες. Είσαι ευχαριστημένος από τη βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας μέχρι στιγμής? Κοιτάξτε, να δείτε, σίγουρα μιλάμε για έναν όμιλο καταρχήν ο οποίος θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός, με ομάδες που έχουν ένα πολύ ψηλό μπάτζετ, με έμπειρους παίχτες, και αυτό δείχνει ότι σίγουρα η βαθμολογική θέση την οποία έχουμε είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ, ο πρόεδρος της ομάδας μας έχει στηρίξει πάρα πολύ, ο προπονητής μας είναι ένας προπονητής έμπειρος, γνωρίζει την κατηγορία απ' έξω και ανακατοτά που λέμε. Χρειάζεται δουλειά. Και μέχρι στιγμής θεωρώ ότι έχουμε πάει αρκετά καλά. Είμαστε πολύ κοντά στον πρώτο μας στόχο, ας πούμε. Ο οποίος είναι? Ο οποίος σίγουρα και ξεκάθαρα, όταν μιλάμε για ομάδες με πολύ ψηλά budget και πολύ εμπειρούς παίχτες, είναι σίγουρα η γρήγορη παραμονή. Και από εκεί και πέρα, ό,τι καλύτερο, καλοδεχούμενο. Ποιες ομάδες, Θανάση, έχεις ξεχωρίσει μέχρι στιγμής στον όμιλο? Στην πρώτη θέση είναι ο Πανερυθραϊκός, ακολουθεί η Διάνα, η Δάφνη Παλιού Φαλήρου, ο Ήφαιστος και μετά είστε οι τρεις που είστε με τους ίδιους βαθμούς. Κοιτάξτε, σίγουρα οι ομάδες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται πολύ ψηλά στη βαθμολογία είναι ομάδες οι οποίες έχουν και υψηλό budget, έχουν πολύ καλούς παίχτες, δείχνουν την αγωνιστικότητά τους μέσα στο γήπεδο και γι' αυτό βρίσκονται εκεί που βρίσκονται. Αλλά σίγουρα θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα στο πρωτάθλημα. Υπάρχουν και ομάδες που βρίσκονται και πιο κάτω από εμάς, οι οποίες είναι ομάδες πάρα πολύ καλές. Έχουν παίχτες, οι οποίοι παίχτες είναι πάρα πολύ έμπειροι, είναι και από πιο ψηλές κατηγορίες. Και θεωρώ ότι ακόμα είναι νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα. Δεν μπορείς να πεις ότι αυτή η ομάδα είναι φαβορή. Δεν μπορείς να το πεις αυτό το πράγμα, γιατί σας ξαναείπα ότι δεν είναι μία ή δύο ομάδες, θεωρώ, σε αυτόν τον όμιλο που ξεχωρίζουν. Είναι τουλάχιστον 4-5, οι οποίες θα μας δείξουν στο μέλλον, εάν το πρωτάθλημα ελπίζουμε να ξεκινήσει, το πόσο ικανές είναι να διεκδικήσουν την πρώτη θέση και την άνοδο. Στα 7 παιχνίδια που έχετε δώσει, Θανάση, μέχρι στιγμής, ποιος ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλος που έχετε αντιμετωπίσει, η καλύτερη ομάδα που έχετε αντιμετωπίσει, ας πούμε? Όλες οι ομάδες ήταν πολύ καλές και ο Πανερυθραϊκός ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και η Διάνα Ηλιούπολης επίσης μια πολύ καλή ομάδα, η οποία ξεχυλίζει και αυτή από ποιότητα. Αλλά σίγουρα τα αποτελέσματα κρίνονται μέσα στο γήπεδο και μέσα στις 4 γραμμές και δεν φτάνει μόνο ούτε τα χρήματα, ούτε οι παίχτες σαν ονόματα για να πάρουν ένα αποτέλεσμα. Όλα κρίνονται μέσα στο γήπεδο. Υπάρχει κάποια ομάδα που θεωρείται η έκπληξη του ομίλου, του πρωταθλήματος? Θα μπορούσα να θεωρήσω και τη δικιά μας την ομάδα ότι είναι μια ευχάριστη έκπληξη. Θα μπορούσα να πω και για τη Δάφνη Παλαιού Φαλήρου, επίσης είναι μια ομάδα έκπληξη. Και περιμένουμε να δούμε το τι θα γίνει με την επανέναρξη. Και υπάρχει κάποια ομάδα που περίμενες να βρίσκεται ψηλότερα στην βαθμολογία και είναι χαμηλά στο βαθμολογικό πίνακα? Κοιτάξτε, αν μιλήσουμε για το πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα και για το ποια θα ήταν, ας πούμε, τα φαβορί βάσει της οικονομικής κατάστασης και των παιχτών, σίγουρα μία από αυτές θα ήταν η Νέα Ιωνία, θεωρώ. Σίγουρα ο Άταλος θα ήταν πιο ψηλά στη βαθμολογία, αλλά όπως σας είπα και πριν, όλα κρίνονται μέσα στο γήπεδο και εκεί φαίνεται αν μπορεί μια ομάδα να πρωταγωνιστήσει, να ξεχωρίσει και να πάει ψηλά. Πώς είναι το πρωτάθλημα στις 7 αγωνιστικές που έχει διεξαχθεί χωρίς την παρουσία φιλάθλων? Εντάξει, δεν είναι τόσο ευχάριστο. Η αλήθεια είναι ότι όταν υπάρχουν φιλάθλοι υπάρχει ένας παλμός. Είναι πιο εύκολο για τον παίχτη να αποδώσει καλύτερα. Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός θεωρώ ότι είναι πολύ, έτσι, πώς να το πω, είναι κάτι υγιές και για τους φιλάθλους και για τους παίχτες και για τους προπονητές. Είναι η ζωή μας. Θέλουμε τους φιλάθλους κοντά μας, από όποια ομάδα και αν βρίσκονται, αρκεί να υπάρχει υγεία.
Το ρόστερ της Θήλας είναι, είστε νεαροί παίκτες, υπάρχουν και κάποια έμπειρα παιδιά? Το ρόστερ αυτή τη στιγμή αποτελείται και από νέους παίκτες και από έμπειρους παίκτες. Θεωρώ ότι έχουμε κάνει μια πολύ καλή χημεία. Έχουμε δουλέψει αρκετά καλά το καλοκαίρι. Παρόλα τα προβλήματα που έχουμε, διότι όπως ξέρετε και εσείς δεν έχουμε έδρα, ακόμα περιμένουμε να μας φτιάξουν το γήπεδό μας με το Δήμο και τα σχετικά. Είμαστε από εδώ, από εκεί και η προσπάθεια που γίνεται και καταβάλλεται από όλους τους παίχτες και από τους προπονητές νομίζω ότι είναι τεράστια. Δεν έχουμε ούτε τα αποδυτήριά μας, δεν έχουμε αυτό το ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Ελπίζουμε σύντομα να το έχουμε αυτό για να πάμε καλύτερα. Και το κλίμα, Θανάση, μεταξύ σας οι παίκτες, είστε μια παρέα? Το κλίμα είναι φανταστικό. Θεωρώ ότι όλα τα παιδιά έχουν καταπληκτικό χαρακτήρα και θεωρώ ότι είναι και το πιο σημαντικό σε μια ομάδα, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι. Μιλάμε για πολύ καλά αποδυτήρια, καλούς παίκτες, καλούς χαρακτήρες και όλοι μαζί θεωρώ ότι είμαστε μια οικογένεια. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η τρίτη σου σεζόν στη Θεία Αγίου Δημητρίου. Ναι, ναι, βρίσκομαι τρίτη σεζόν. Τι είναι αυτό, Θανάση, που σε κράτησε στη Θεία Αγίου Δημητρίου? Κοιτάξτε, το κλίμα σίγουρα της ομάδας είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για έναν παίχτη, ούτως ώστε να μείνει σε αυτή την ομάδα. Ο πρόεδρος επίσης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μου έχει συμπεριφερθεί από την αρχή. Ο Τάσος Τσακόγιοργας, ναι. Όλοι οι προπονητές που έχουν περάσει από την ομάδα επίσης έχουν δείξει πολύ ενδιαφέρον για την ομάδα, για τους παίχτες, θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά, οπότε δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος να αλλάξει σε ένα ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Νομίζω ότι η Θήλα το καλύπτει στον απόλυτο βαθμό. Τα θέλω. Σας έχει δοθεί κάποιο πρόγραμμα από τον προπονητή να ακολουθήσετε, ναι, τώρα κατά τη διάρκεια? Έχει δοθεί πρόγραμμα ατομικό. Περιμένουμε να δούμε με τις εξελίξεις τώρα τι θα γίνει, αν θα ξεκινήσουμε, πότε θα ξεκινήσουμε, αν μπορούμε να γυμναστούμε έστω και 2-2, 3-3, 5-5. Θα είναι σίγουρα δύσκολη επανέναρξη. Γυρνάμε στο 0. Δεν ήταν κάτι το οποίο φανταζόμασταν ή θέλαμε. Θα χρειαστείτε και κάποια περίοδο προετοιμασίας. Θα χρειαστούμε σίγουρα μια περίοδο προετοιμασίας όλες οι ομάδες. Έτσι, γιατί όσο και μόνος σου να κάνεις προπονήσεις κτλ., όταν δεν γίνεται μια ομαδική ας πούμε προπόνηση, δεν είναι το ίδιο έτσι με την ατομική. Και είναι ομαδικό το άθλημα. Και θα έχετε μια δεύτερη προετοιμασία σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν είναι δύσκολο αυτό για έναν ποδοσφαιριστή? Είναι κερασιτέχνη ποδοσφαιριστή, Θανάση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μας βγάζουν εκτός προγράμματος. Έχουμε δουλέψει το καλοκαίρι. Ορισμένοι έχουν αφήσει και τις δουλειές τους, τις οικογένειές τους, για να μπορέσουν να ακολουθήσουν το πρόγραμμα αυτό και μετά να μπουν σε ένα ρυθμό καθημερινότητας. Αυτό θα ξαναχαλάσει και θα ξαναγυρίσουμε στην αρχή, δυστυχώς. Τώρα, πώς είναι έτσι χωρίς το γήπεδο, χωρίς το ποδόσφαιρο, η ζωή ας πούμε με την καραντίνα? Κοιτάξτε να δείτε, όπως σας είπα και στην αρχή, για μας το ποδόσφαιρο είναι κάτι, είναι σαν δεύτερο σπίτι μας και η ομάδα είναι σαν δεύτερο σπίτι μας, οι συμπαίκτες όλοι, είναι κάτι, δεν είναι ευχάριστο καθόλου, καθόλου ευχάριστο. Και γι' αυτό θέλουμε, πιστεύω και όλα τα παιδιά που ασχολούνται με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, όσο το δυνατόν γρηγορότερα να γυρίσουμε και να ξανανιώσουμε έτσι αυτό το ωραίο το ποδοσφαιρικό κλίμα που λέμε, της Κυριακής που να μπεις να παίξεις, της προπόνησης και τα σχετικά. Ωραία. Θανάση, ευχαριστώ. Να ευχηθούμε υγεία. Υγεία πάνω να από τελειώσει το συντομότερο δυνατό, ναι, και να τα ξαναπούμε στο γήπεδο. Σίγουρα. Στον αγωνιστικό χώρο. Θα ήθελα να δώσω και επί τη ευκαιρία να πω περαστικά στο συμπαίχτη μου, τον Γιώργο τον Μπαρδόσα, ο οποίος τραυματίστηκε δυστυχώς στο τελευταίο παιχνίδι με τη Διάνα Ηλιούπολης. Να του ευχηθώ υγεία, σιδερένιος, και ότι τον περιμένουμε σύντομα κοντά μας. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ.